Ένας από τους βασικούς μάρτυρες στην υπόθεση της Τζορτζίνας είναι ο Κύπριος γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης. Από το 2007 είναι ο επικεφαλής της εντατικής του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου στο Ρίο. Και πολλοί τον χαρακτηρίζουν ως άγρυπνο φρουρό των παιδιών. Το 2015, μαζί με άλλους συναδέλφους του από την Κύπρο και την Ελλάδα, μεταβαίνει στη Σικαμιά Λέσβου και προσφέρει απλόχερα ιατρική βοήθεια και αγάπη στους πρόσφυγες. Δυστυχώς η αγκαλιά μας δεν ήταν τόσο μεγάλη. Ένας από τους βασικούς μάρτυρες στην υπόθεση της Τζορτζίνας είναι ο Κύπριος γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης. Είναι ο άνθρωπος που μαζί με την ομάδα του έδωσε τη δική του μάχη μετά την πρώτη ανακοπή τον περασμένο Απρίλιο, όταν το 9χρονο κοριτσάκι εισήχθη στην μονάδα με εγκεφαλοπάθεια. Και θέλω, όπως έχω δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Γιος ιατρού φεύγει στα 8 του χρόνια από την Αμόχωστο, από που κατάγεται εξαιτίας της τουρκικής εισβολής και μεταβαίνει με την οικογένειά του στην Πάφο. Το 1985 φεύγει από την Κύπρο για τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί παίρνει το πρώτο του πτυχίο και ακολούθως συνεχίζει τις σπουδές του στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια εργάζεται ως εντατικολόγος παιδών στο νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν το 2007 αναλαμβάνει διευθυντής της εντατικής του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου. Στο Ρίο. Το 2015, όπως ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Άλφα μαζί του, ενώνει δυνάμεις με άλλους ιατρούς και μεταβαίνει στη Λέσβο ώστε να βοηθήσει τα προσφυγόπουλα που φτάνουν εκεί. Οργανώνει ένα ιατρείο μαζί με άλλους 20 περίπου ιατρούς ώστε να παράσχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει πως ως πρόσφυγας ο ίδιος, βλέποντας ότι χιλιάδες οικογένειες με μικρά παιδιά κατέφθανα στην Ελλάδα, σκέφτηκα ότι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνουμε ήταν να οργανωθούμε σαν ιατροί της Αχαΐας. Συγκινητική, όπως ο ίδιος δήλωσε, ήταν η κινητοποίηση ιατρών και νοσηλευτών από την Κύπρο που έσπευσαν να βοηθήσουν. Αυτή η στιγμή είναι από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μου, έγραψε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως τον άγρυπνο φρουρό των παιδιών και κάποιοι άλλοι φύλακα άγγελο, αφού έχει αφιερώσει τη ζωή και το έργο του στα παιδιά. Θέλω να πιστεύω να είναι το τελευταίο παιδί και αν καταφέρουμε πραγματικά να αλλάξουμε το κοινωνικό σύστημα στην Ελλάδα. Ήταν ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την ανησυχία του για την υπόθεση, ενημερώνοντας το χαμόγελο του παιδιού. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.